Τη διερεύνηση όλων των ύποπτων κρουσμάτων COVID-19 που αφορούν το διάστημα πριν την έξαρση της πανδημίας ζητεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αφορμή η περίπτωση με το Γάλλο ασθενή που διαπιστώθηκε με εκ των υστέρων ανάλυση δείγματος ότι ήταν θετικός στον ιό στις 27 Δεκεμβρίου, σχεδόν ένα μήνα πριν καταγραφούν επισήμως τα πρώτα κρούσματα στη Γαλλία. Δεν αποτελεί έκπληξη αφού τα πρώτα κρούσματα COVID-19 είχαν ήδη εκδήλωση συμπτωμάτων στις αρχές Δεκεμβρίου. Είναι λοιπόν πιθανόν ότι κάποιοι από τους ασθενείς ταξίδεψαν τότε από τη Wuhan σε άλλες χώρες. Είναι επίσης πιθανό να βρεθούν και άλλα κρούσματα από εκείνο το διάστημα, καθώς οι χώρες επαναλαμβάνουν τεστ σε δείγματα από άτομα που το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο ασθένησαν με πνευμονία ή άλλες αρρώστιες. Ο 42χρονος ασθενής είχε νοσηλευτεί με πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας και ανέρωσε πλήρως. Δείγματα από άλλους 13 ασθενείς βγήκαν αρνητικά. Εφαρμόσαμε και τις δύο μεθόδους ανάλυσης για να επιβεβαιώσουμε την παρουσία του ιού. Μετά πήραμε τον ιατρικό φάκελό του και είδαμε την αξονική του. Είδαμε τις ίδιες αλλοιώσεις από COVID-19, μια πολύ φλεγμονώδη βιολογική ισορροπία που βρίσκουμε στους ασθενείς του ιού. Οι ειδικοί εκτιμούν πως η επανεξέταση δειγμάτων από τα τέλη του 2019 θα φέρει νέα δεδομένα στην επιφάνεια και θα δώσει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το ξέσπασμα της επιδημίας.